Ο κύριος Χριστοβασίλης, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από το Λίμπερο καλησπέρα. Και από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Όταν είναι γεμάτη ατζέντα με χαρούμενες ειδήσεις, μετριάζεται λίγο κούραση, νομίζω. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ήταν η πρώτη φορά που πας για να έπεσε από την Εξάδα, όλο το χρόνο ήταν στις ψηλές βαθμολογίες. Αλλά ευτυχώς όλα αίσιο τέλος είχαμε και αυτό δικαίωσε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών μας. Ήταν λίγο, ήταν πολύ ιδιαίτερες και σουρεάλ οι εικόνες που ζήσατε κι εσείς και όλοι μας τα τελευταία 24 ώρες. Δηλαδή, το βράδυ της Κυριακής βλέπαμε τους παίκτες σας βουρκωμένους και δεν είναι ωραίο όταν βλέπεις έναν αθλητή να έχει κερδίσει κάτι μέσα στο γήπεδο και να του το παίρνουν πίσω. Είδαμε, νομίζω, Ευγενή Άμελα, μπορείτε να το γνωρίσετε κι εσείς από τον προπονητή του ΟΦ, τον κύριο Νιόμπλια, με τις εικόνες και με αυτά τα οποία είδε κι αυτός από τους ποδοσφαιριστές σας. Και μέσα σε δύο μέρες είχαμε αυτή την πλήρη ανατροπή. Και μαζί με τον Άρη, γιατί θα βάλω και τον Άρη από την προηγούμενη εβδομάδα στην εξίσωση, είχε αλλάξει πλήρως ο χάρτης στον play-off. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει και τη δικιά μας ομάδα. Θα ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά την ψυχολογία. Και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο από εδώ και πέρα. Μια επαρχιακή ομάδα, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που είναι πάντα στο προσκήνιο. Ο ΠΑΣ έχει εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Έχετε δομήσει ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό μοντέλο και βλέπω ότι κάθε χρόνο κάνετε και το βήμα παραπάνω. Και τώρα με τα play-off και διεκδικείτε και ένα εισιτήριο στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι λίγο μακρινό αυτό το όνειρο, αλλά όλα μπορούν να γίνουν μέσα στο γήπεδο. Αλλά ό,τι και να κερδίσουμε από εδώ και πέρα, νομίζω ότι ο στόχος για φέτος έχει επιτευχθεί. Πρόεδρε, είχαμε τις προάλλες κουβέντα με τον Νίκο για το θέμα των εκκρεμωτήτων στη βαθμολογία και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι δεν γίνεται να υπάρχουν κάθε χρόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και να έχουμε ασφαλιστικά μέτρα, εφέσεις, εκδικάσεις, διαιτητικό, επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, καταγγελίες για υποθέσεις που είναι το 2015, το 2017, το 2020. Καταλήξαμε στο ότι ίσως κάθε καλοκαίρι θα πρέπει, αν έχει κάποιος ένσταση για μια υπόθεση, να κάνει μια καταγγελία, να εκδικάζεται, να τελειώνουμε, γιατί νομίζω ούτε σε εσάς αρέσει, σε κανένα βασικά δεν αρέσει. Κάθε άνοιξη, κάθε καλοκαίρι, χωρίς εξαίρεση, να μας απασχολούν στην Ελλάδα τέτοια θέματα. Και ειδικότερα για υποθέσεις που του 2015, του 2017, δηλαδή όχι μια φετινή παρατυπία ή ακόμα και περσινή. Υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα? Έχετε αυτό το δίκαιο. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή της Επαγγελματικού Αθλητισμού κακώς ασχολείται με τέτοια θέματα, γιατί και τελευταίως και το ΟΣΥΑΔ στο μπάσκετ απέρριψε δικές τους προτάσεις. Νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να ασχολούνται είναι μόνο με την αρχή του πρωταθλήματος συμμετοχή στο πρωτάθλημα και να μην ασχολούνται με νομικά θέματα τα οποία οποιοδήποτε σήμερα μπορεί να καταγγείλει ότι άκουσα, είδα, μου είπαν. Λοιπόν, βεβαίως. Το κατηγορούμενο στο σκάνδαλο δεν γίνεται δουλειά έτσι. Γιατί νομίζω ευτυχώς που οι δικαστές διαβάσανε αυτά που τους προσκομίσανε. Τα φέτος ήταν, νομίζω, πήραν το αποτέλεσμα και βγάλαν την απόφαση που έπρεπε από την αρχή να μην κάνουν συζητηθεί. Δεν έπρεπε καν να φύγει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ένα τέτοιο θέμα. Και πολλές αποφάσεις, πρόεδρε, και στη Super League 2. Δηλαδή, γυρνούσαν οι αποφάσεις πίσω με το κιλό και δικαιώνονταν οι ομάδες. Τη μία μέρα δεν παίζανε, μέναν εκτός, τρέχανε μετά οι άνθρωποι των ομάδων, δεν έκαναν μεταγραφές, τελικά δικαιώνονταν. Ξανά τρέξιμο μπάς και προλάβουν μεταγραφές και μια επιτροπή που πραγματικά. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάμε για 40 υποθέσεις συνολικά και να πεις ότι δικαιώθηκαν οι άνθρωποι στις 15. Εδώ μιλάμε για 39,5 μισό. Είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό που σημαίνει. Όπως είπατε και ο Άρης, κακός έγινε αυτό που έγινε φέτος. Αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, Ηρακλής, ο οποίος δικαιώθηκε μετά από πόσα χρόνια, αλλά τι να το κάνει, είναι άνθρωπο. Η Καβάλα, η Δόξα Δράμας, μιλάμε, δεν έχει τέλος η λίστα φέτος. Είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πρόεδρε, θεωρείτε ότι σε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται, που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αποφάσεις, εξωαγωνιστικά ζητήματα παίζουν ρόλο και διάφοροι παράγοντες ομάδων? Δυστυχώς στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, είναι και λίγο πολιτικό το θέμα. Ναι. Όλα αυτά βοηθάνε. Ο καθένας εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να ξεκονομήσει ψήφους κλπ. Και θα το πάω εγώ. Θα έρθει μια στροφή και να αλλάξει τα πάντα. Και θα το πάω εγώ αναφέροντας και παράγοντες, γιατί βλέπω, ας πούμε, και σήμερα μετά από την επιστροφή των βαθμών του ΠΑΣ Γιάννη, υπάρχει πάλι τοποθέτηση. Εντάξει, αν θέλετε, σχολιάζετε από τον κύριο Κούγια σχετικά με την υπόθεση. Δεν θέλω πια να ασχοληθώ με τον κύριο Αλέξη Κούγια. Ναι. Έχει τα δικά του προβλήματα. Ο ΠΑΣ Γιάννη δεν μπορεί να είναι συνέχεια το πρόβλημα του.
θα. Έχετε μαλώσει, πρόεδρε. Σα χωρίζει κάτι, καμιά κληρονομιά. Δεν ξέρω γιατί βλέπω. Πολύ μένο. Δεν ξέρω μήπως κάτι δεν ξέρουμε κι εμείς να μας το πείτε. Κάποια κληρονομιά, κάποια άλλη αντιπαλότητα. Πραγματικά είναι φοβερό κι αυτό. Τι να κάνει, κάτι άλλο θα βρει για να ξαναενοχλήσει. Θα καταχραστώ την παρουσία σας και λόγω της ενασχόλησής μου με το ρεπορτάζ του Άρη για να μας μιλήσετε λίγο για το τι έγινε με τον Πίρσμαν τον Ιανουάριο, αν θέλετε. Εντάξει, εμείς το πέφτει επειδή θα το χάνουμε έτσι καλώς το καλοκαίρι και έχει εκφραστεί και ο ίδιος ότι θέλει να αλλάξει η ομάδα. Κάναμε μια πρόταση στον Άρη. Δεν την αποδεχτήκανε, μειώσανε από εδώ, η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή. Αν πραγματικά ο Άρης τον ήθελε πραγματικά το Γενάρη, θα τον έπαιρνε. Διότι μιλάμε για ποσό το οποίο για τα τίποτα του Άρη δεν είναι καν να συζητιέται. Άρα επιβεβαιώνεται ότι το καλοκαίρι φεύγει και ότι θα έχει συμφωνήσει με τον Άρη ή όχι? Δεν ξέρω αν θα πάει στον Άρη. Αλλά θα φύγει από τον Μπάζ δηλαδή. Που είναι ελεύθερος και επειδή θα κάνει και 10 αγώνες τώρα στο πλέον, γιατί εμείς δεν είμαστε από τις ομάδες που θα βάλουμε ένα ποδοσφαιριστή στο περιθώριο γιατί θα φύγει το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι επαγγελματίες 100%. Mm-hmm. Τα απέδειξε και στα τελευταία παιχνίδια. Τώρα, εδώ πιστούμε να το αλλάξουμε τη γνώμη μας το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Γιατί και εμείς έχουμε κάνει ανάλογη πρόταση. Απλώς είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος, αν δούμε το παρελθόν του και το βιογραφικό του, δεν έχει μείνει. Είναι η πρώτη φορά που μένει 2 χρόνια σε μια ομάδα. Ναι, όντως, ισχύει αυτό. Γιατί έχει περάσει και από πολλές. Πρόεδρε. Κάθε χρόνο άλλαζε το ομάδα. Εγώ κατατάσσω τον Μπας Γιάννενα στο μυαλό μου από τις σπουδαιότερες ομάδες της επαρχίας. Υπό την έννοια ότι έχει κόσμο που είναι Μπας Γιάννενα, έχει βάση οπαδών, υπάρχει ενασχόληση οπαδών με την ομάδα. Γιατί δυστυχώς ιστορικές ομάδες, ειδικά της Μακεδονίας, έχουν χάσει τη βάση οπαδών τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Ηγείστε όμως μιας ομάδας που τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, θυμόμαστε απαγόρευση μεταγραφών, θυμόμαστε εμπόδια. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε πώς κάθε φορά παρά τα πολύ μεγάλα εμπόδια. Ακόμα και τις αλλαγές προπονητών, δηλαδή δεν ξέρω, πολλοί σας είχαν όχι καταδικασμένους, δεν νομίζω κανείς να περίμενε ότι ο Πάστα κινδυνεύσει, αλλά εντάξει, λίγο η αποχώρηση του κυρίου Γιαννίκη οδήγησε μερικούς να πούνε ότι εντάξει, χάθηκε ένας προπονητής πολύ καλός ομολογουμένος, ο κύριος Γιαννίκης, αλλά θα μπορέσει ξανά ο Πάστα. Κι όμως και ο κύριος Μεταξάς νομίζω τα πήγε περίφημα. Άρα εντάξει, κάτι κάνετε καλά στον οργανισμό γενικότερα. Εντάξει, νομίζω είναι η ομάδα η οποία τα τελευταία 9 χρόνια έχει 3 προπονητές αλλάξει. Ο τρίτος είναι ο κ. Μεταξάς. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό το σωστό. Βοηθάει και νομίζω ότι πήρε τη σκυτάλη από τον κύριο Γιαννίκη. Ο κορμός υπήρχε, προσθέθηκαν 2-3 παίχτες. Χάσαμε βέβαια το καλύτερο ποδοσφαιριστή μας που είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Τον Κόντε βέβαια. Τον Κόντε, ο οποίος επανήλθε μετά από 3 χρόνια απουσία στα Εμιράτα. Αλλά δυστυχώς από μόνος του θα έλεγα ότι έπαθε τη ζημιά. Τώρα είναι έτοιμο να επανέλθει και θέλω να πιστεύω ότι στα πλέον θα βοηθήσει την ομάδα γιατί χρειάζεται τη βοήθειά του. Είναι το σωστό σκάουτινγκ που κάνετε και υπάρχει αυτή η συνέχεια? Γιατί ξαναλέω, παίχτες φεύγουν, εμπόδια έχετε, αλλά η ομάδα είναι σε top επίπεδο πλην εξαιρέσεων. Προσπαθούμε. Λίγοι άνθρωποι είμαστε στην ομάδα. Βασικά το προποντίζω να αφήνουμε να κάνει το κομμάτι από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία που θα είναι στην ομάδα. Mm-hmm. Εμείς ασχολούμαστε με τους παίχτες. Πάντα προσπαθούμε, και επειδή αγοράζουμε πάντα από το χαμηλό δάφιο, όπως λέγεται, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς τους παίχτες. Και είναι ένα σκαλοπάτι, νομίζω, ο Παζιάννα για πολλούς παίχτες. Και δεν βλέπουμε πολλές φορές, πρόεδρε, παίχτες από επαρχιακές ομάδες να καλούνται και στην εθνική και αναφέρουμε στο Σάλιακα, για τον οποίο επίσης θα μου επιτρέψει λίγο την έκφραση, έτσι λίγο λαϊκή, ζαχαρώνουν πολύ εν όψη του καλοκαιριού. Ναι, εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να είναι και άλλος ποδοσφαιριστής μας να είναι στην εθνική, όπως παράδειγμα ο Κάργας. Ο Κάργας, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Παλιότερα είχαμε το Βελίδι, τον Μάρκο. Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Θα είναι δύσκολο, πρόεδρε, να παραμείνει στην ομάδα ο Σάλιακας? Πώς το βλέπετε? Γιατί φαντάζομαι θα τον θέλατε πολύ. Εντάξει. Όλα είναι πιθανά. Ξέρετε, μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Όλα αλλάζουν. Κόντρα. Δηλαδή, αν έχει κάτι καλύτερο, φυσικά θα πάει για το κάτι καλύτερο. Κόντρα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτό μας ικανοποιεί πάντα όταν οι παίχτες φεύγουν και πάνε σε καλύτερες ομάδες. Γιατί κάποιοι άλλοι θα έρθουν να κάνουν την ίδια απόπειρα. Κόντρα σε ΠΑΟ και Άρη, πρόεδρε, πήρατε 3 μεγάλες νίκες. Χάσατε μόνο το μας με τον ΠΑΟΚ. Μας πληγώσατε φέτος. Ήταν ένας καλός απολογισμός, νομίζω, για τον ΠΑΟΚ. Μας πληγώσατε φέτος. Αυτό που έγινε με τον Άρη στο πρώτο γύρο είναι κάτι που γίνεται κάθε 100 χρόνια.
Εντάξει, δεν ξανασυμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ό,τι αντίθετα πάθαμε και εμείς από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο. Ναι, στο 0-4. Ναι, ναι. Και εμείς κάναμε 6 σουτ και μπήκανε 5 γκολ. Πάντως. Αυτά δεν είναι όμως. Είναι... Πάντως το γεγονός ότι μπαίνετε απελευθερωμένοι, γιατί είπατε και πριν ότι έχει επετεύχθει ο στόχος σας για φέτος, νομίζω ότι σας κάνει και πιο επικίνδυνους, διότι δεν έχετε άγχος, δεν έχετε κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Το πιο καλό, ότι θα είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχουμε στόχο τίποτα και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει. Να το ευχαριστηθούν οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος. Μάλιστα. Εμείς θα ευχηθούμε τα αποτελέσματά σας. Α, έχει μια τελευταία ερώτηση από το Σέργιο. Πώς βλέπετε λίγο, κύριε Χριστοβασίλη, τις ισορροπίες στα play-off με Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκό και εσάς? Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο, αν θέλετε, ότι, τι περιμένετε. Νομίζω ότι οι δύο πρώτες θέσεις είναι τελειωμένες. Mm-hmm. Είναι και διαφορά τέτοια. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Άρης θα παλέψουν πάρα πολύ και ευελπιστούμε να τους κάνουμε τη ζημιά. Συνολικά, είδατε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Είχε ανταγωνισμό, είχε και ωραία παιχνίδια. Το δικό σας με τον Άρη, το ΠΑΟΚ Βόλος 4-4. Σε γενικές γραμμές, αν σας άρεσε. Αν εξαιρέσουμε τον πρωταθλητή, ο οποίος ξέρετε για την αρχή, νομίζω από εκεί και πέρα έγινε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η διαιτησία, πρόεδρε, που μας απασχολεί ακόμα και τώρα, κυρίως οι Έλληνες, σας αφήνει ικανοποιημένο το επίπεδο το φετινό ή πάλι είχαμε. Άμα οι ομάδες δεν βάλουν Έλληνες να παίζουν, πιστεύαμε το βόδι δεύτερη αγωνιστική, δεν είδαμε ένα Έλληνα στην δεκάδα, ούτε αλλαγές. Μόνο ο Νίνης έπαιξε Έλληνας από 15 παίκτες που προχωρήσαμε. Προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό στοιχείο ψηλά όσο μπορούμε, αλλά αναφέρθηκα, πρόεδρε, στους διαιτητές, τους Έλληνες. Αν μείνετε ευχαριστημένος από το φετινό τους επίπεδο, ναι, σε γενικές γραμμές. Εμείς είμαστε υπέρ του Έλληνα διαιτητή, αρκεί να απελευθερωθούν από αυτό το άγχος που έχουν. Είναι εφικτό αυτό όμως, αφού ξέρετε τι γίνεται. Είναι εφικτό αυτό, είναι ρεαλιστικό. Εντάξει, ίσως η επόμενη γενιά που θα έρθει να είναι καλύτερη. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τα χαρά μας που σας είχαμε στον αέρα. Μακάρι να μην πληγώστε στα play-off τόσο πολύ τη ομάδα Θεσσαλονίκη όπως το κάνατε στην κανονική διάρκεια. Η δική μας. Τώρα έχετε βρει το δρόμο. Άρχισε και βρει το δρόμο, το νομίζω και έχει σε ανωδική πορεία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ σε καλή κατάσταση. Θα έχουμε ωραία play-off. Θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, πρόεδρε, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.